Μια ορολογιακή βόμβα είναι πλέον το πρόβλημα στέγασης στα θεμέλια του Ρεθύμνου, διώχνοντας μακριά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δυσκολεύονται εξαιρετικά όχι μόνο να βρουν ένα σπίτι, αλλά και να ανταπεξέλθουν στις εξωπραγματικές τιμές των ενοικίων. Ο μισθός ενός νεοδιόριστου ή ενός αναπληρωτή, σε συνάρτηση με τα μυθικά ποσά που ζητούνται για ενοικίαση, αποτελεί μια εξίσωση για πολύ δυνατούς λίτες. Αυτό που κάνουν οι εκπαιδευτικοί είναι να χρηματοδοτούν τη δουλειά τους. Ένας νεοδιόριστος που τοποθετείται στο Ρέθυμνο θα πάρει για τα 2 πρώτα χρόνια 800 ευρώ και θα κληθεί να δώσει 600 ευρώ για το σπίτι. Στην πραγματικότητα μπαίνει μέσα, αλλά το κάνει για να μην χάσει το διορισμό. Ο μισθός ενός εκπαιδευτικού στην ουσία είναι στάσιμος από το 2011 με το ενιαίο μισθολόγιο και η αύξηση από τότε είναι μηδαμινή και ένα μέσο ενίκιο αυτή τη στιγμή είναι στα 500 με 600 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς και η κοινωνία ότι δεν μπορεί παραπάνω από το μισό μισθό να πηγαίνει στο ενίκιο. Το Ρέθυμνο, πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών, αποτελεί πλέον τόπο προς αποφυγή των εκπαιδευτικών, αλλά και μεγάλο αγκάθι όσων τελικά διορίζονται, αφού αντιμετωπίζουν ένα αδύνατο δίλημα ή τη δουλειά τους ή την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Δυστυχώς, έχουμε παρατηρήσει τελευταία χρόνια ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, οι οποίοι εργαζόντουσαν χρόνια στο νομό μας, ότι δεν δηλώνουν, αποφεύγουν να δηλώσουν το νομό Ρεθύμνου για πρόσληψη είτε ως αναπληρωτές είτε ακόμα και σε διορισμό, διότι η έβριση κατοικίας είναι πολύ δύσκολη. Και εκτός ότι είναι πολύ δύσκολη η έβριση κατοικίας, είναι και τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχει παρατηρηθεί και το άλλο φαινόμενο, ότι εκπαιδευτικοί δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους και το διορισμό τους στο Ρέθυμνο, εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Αν φύγουν θα χάσουν τη δουλειά τους. Αν είναι αναπληρωτές θα έχουν ποινή γιατί παραιτήθηκαν. Αν είναι νεοδιόριστοι θα χάσουν το διορισμό. Οπότε προσπαθούν από πηγές που και οι ίδιοι είναι αξιοθαύμαστο που τις βρίσκουν να μπορέσουν να παραμείνουν εγκατζωμένοι στη δουλειά, όχι γιατί θα βγάλουν χρήματα από αυτό, αλλά για να μπορέσουν να έχουν μια κάποιο είδους ασφάλεια και μονιμότητα στη συνέχεια. Πριν από 5 χρόνια, σε μια προσπάθεια ανέβρεσης λύσης, είχε συγκροτηθεί μια λίστα με 100 κατοικίες προς ενοικίαση σε συμφέρουσες τιμές και φέτος δεν έχει φτάσει ούτε τις μισές. Τα σωματεία ζητούν απελπισμένα λύση, έστω μέσω των φοιτητικών εστιών, ώστε να απελευθερωθούν σπίτια στην πόλη, καθώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, με σημαντικό αντίκτυπο ακόμα και στους ίδιους τους μαθητές. Το παιδαγωγικό αντίκτυπο είναι ότι εκπαιδευτικοί που ήταν χρόνια στο Ρέθυμνο, που είχαν συνηθίσει την κουλτούρα, είχαν συνηθίσει, ήταν στο ίδιο σχολείο πολλά χρόνια, φεύγουν από τα σχολεία του Ρεθύμνου, χάνοντας έτσι οι μαθητές του Ρεθύμνου την εμπειρία αυτών των εκπαιδευτικών. Διότι και έρχονται άλλοι εκπαιδευτικοί, νεότεροι, με λιγότερη εμπειρία. Παιδαγωγικά και μόνο σε αυτό, είναι ένα αντίκτυπο που χτυπάει απέναντι στην παιδαγωγική διαδικασία. Άμεσα ή έμεσα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Διαφορετικά δεν γίνεται. Θα ακούνε οι άνθρωποι Ρέθυμνο και όσο και αν τους αρέσει θα λένε μακριά.